Με επιτυχία στέφτηκαν τα εγγένεια της επιμορφωτικής διημερίδας για την δημιουργία θεματικών δικτύων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Μια πρωτοβουλία της δευτεροβαθμίας εκπαίδευσης νομού Σερών, η οποία ανέλαβε και τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Κανείς από τους Σεραίους δεν φανταζόταν ότι μπορούσαμε εμείς να αναπτύξουμε τουρισμό στην περιοχή μας. Γιατί είμαστε μια γεωργική περιοχή, η οποία μάλιστα χάρη στον Θεό στην Μόνα. Είχαμε ένα πλούσιο κάμπο και σε μια εποχή προ κάποιων δεκαετιών που η πρωτογενής παραγωγή ήταν η κύρια πηγή εισοδήματος για την πατρίδα μας, ήταν μια ευημερούσα περιοχή. Με τα καλύτερα λόγια αναφέρθηκε στην εκδήλωση ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Ανανιάδης. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια που κάνει εδώ η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Σερών, συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είναι ένα διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Συμμετέχει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας, ο Περιφερειακός Διευθυντής της Δυτικής Μακεδονίας και εκπρόσωποι των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στόχος της διοργάνωσης είναι να προβληθούν οι ομορφιές του νομού Σερών και να γίνουν προορισμοί μαθητικών εκδρομών. Λοιπόν, στόχο να συζητήσουμε για το πώς μπορεί ο μαθητικός τουρισμός να διευρυνθεί, να γίνει μια ανταλλαγή τροποντινά των μαθητών από τη μία περιοχή στην άλλη, ούτως ώστε να γνωρίσουν καλύτερα και τις περιοχές της πατρίδας μας και τα αξιοθέατα και τους τόπους ψυχαγωγίας. Επίσης, στον χώρο της βιβλιοθήκης λειτουργεί και έκθεση σεραίων οικαστικών δημιουργών με θέμα Σέρες, ο διπορικός στις μνήμες του χθες, πολιτιστικές διαδρομές στο σήμερα. Δίνουμε μία εξελίξιμη μορφή όσον αφορά και το πνευματικό στοιχείο του νομού μας. Έχουμε μια εικαστική έκθεση στην βιβλιοθήκη τη Δημόσια των Σερών και μέσα από αυτή την έκθεση θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε έργα των μεγάλων εικαστικών, των σεραίων μεγάλων εικαστικών.